Καλώς ήρθες στα διαδικτυακά μαθήματα Αρνός. Θα λύσουμε από το σχολικό βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, σελίδα 50, την άσκηση 11. Η άσκηση 11, όπως μας λέει και η εκφώνησή μας, τι ζητάει να κάνουμε. Ζητάει να κάνουμε κάποιες πράξεις, α, γ, δ, ε, όλα αυτά, αλλά πρέπει να προσέξω. Τι ποσότητες έχω? Κάτι πλην κάτι στο τετράγωνο. Κάτι συν κάτι στο τετράγωνο. Κάτι συν κάτι στην τρίτη κτλ. Όλα αυτά τι μου θυμίζουν? Γνωστές ταυτότητες. Δηλαδή, κάτι πλην κάτι στο τετράγωνο, που ξέρω ότι είναι ίσο με α τετράγωνο μείον 2 αβ συν β στο τετράγωνο. Το αντίστοιχο με συν, όπου θα πάει και εδώ συν, αλλά και ξέρω και άλλες ταυτότητες, όπως είναι το α πλην β εις την τρίτη, το οποίο είναι ίσο με, θα το θυμηθούμε, ή η αντίστοιχη ποσότητα με συν. Επομένως, όλα αυτά εδώ τα παραδείγματα στα οποία ζητείτε να κάνουμε τις πράξεις βασίζονται σε γνωστές ταυτότητες. Άρα, για να κάνω αυτή την άσκηση πρέπει να ξέρω πολύ καλά ταυτότητες. Πάμε στο πρώτο παράδειγμα. Χ πλην 4 στο τετράγωνο συν 2χ συν 5 στο τετράγωνο. Ωραία, ξεκινάμε να κάνουμε τις πράξεις. Τι μου λέει ο κανόνας μου? Προηγούνται οι δυνάμεις. Άρα πρέπει να κάνω αυτή τη δύναμη και αυτή τη δύναμη. Πάμε πρώτα στην πρώτη δύναμη. Χ πλην 4 στο τετράγωνο. Πού το έχω ξαναδεί αυτό? Αυτή η ποσότητα δεν είναι μια ταυτότητα? Δεν είναι η ταυτότητα α πλην β στο τετράγωνο ίσον με α τετράγωνο μείον 2 αβ συν β στο τετράγωνο. Ωραία. Το α μου είναι, αν το δω, το χ, και το β είναι το 4. Ωραία. Επομένως, πάμε να κάνουμε αυτή εδώ την ποσότητα, να γράψουμε δηλαδή το ισοδύναμο δεύτερο μέλος αυτής εδώ της ταυτότητας. Επομένως, πώς θα γίνει? Θα γίνει α στο τετράγωνο, δηλαδή χ τετράγωνο μείον 2 φορές το α, δηλαδή το χ, επί το β, 4, συν β τετράγωνο, δηλαδή συν 4 στο τετράγωνο. Τελείωσα με αυτό. Συν. Γράφω και εδώ. Συν. Πάμε να φτιάξουμε και αυτό. Πάλι αυτό θα γίνει με χρήση κάποιας ταυτότητας. Αυτή τη φορά τι έχω? Κάτι συν κάτι και όλο στο τετράγωνο. Οπότε τι θα γράψω? Ποια είναι η αντίστοιχη ταυτότητα? Α συν β και όλο στο τετράγωνο ίσον με α τετράγωνο συν 2 α β συν β στο τετράγωνο, όπου, θα σβήσω λίγο αυτό, μη μας μπερδέψει, τι έχω? Αυτή τη φορά το α ποιο είναι? Όλο το 2χ και το β είναι όλο το 5. Πολύ ωραία. Πάμε. Α τετράγωνο, δηλαδή τι? Το 2χ και όλο στο τετράγωνο, γι' αυτό και έβαλα την παρένθεσή μου. Όλη η ποσότητα στο τετράγωνο. Συν. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Συνεχίζω κάτω λόγω χώρου, οπότε τι έχω? Συν. 2 φορές επί α, δηλαδή ποιο? Το 2χ, επί β, δηλαδή 5, συν β στο τετράγωνο, δηλαδή συν 5 στο τετράγωνο. Και τώρα ουσιαστικά τέλειωσε η άσκηση, γιατί άμα κάνω διάφορες πραξούλες έχει τελειώσει πλέον η άσκηση. Λοιπόν, πάμε. Χ τετράγωνο, γίνω λίγο πίσω, χ τετράγωνο μείον 2 επί 4 μας κάνει πόσο, παιδιά? 8. Ωραία, 8χ συν 4 στο τετράγωνο, δηλαδή συν, πόσο κάνει 4 τετράγωνο? 4 επί 4, δηλαδή 16. Ωραία. Συν, για να θυμηθούμε λίγο από παλιά, τι έχω εδώ? Έχω εδώ ένα γινόμενο υψωμένο σε έναν εκθέτη. Όταν έχω γινόμενο υψωμένο σε έναν εκθέτη, ποια είναι η ιδιότητά μου?
ιδιότητά μου είναι ότι αυτός εδώ εκθέτης θα σπάσει και θα πάει στο 2 και θα πάει στο χ. Άρα τι θα έχω? 2 στο τετράγωνο επί χ πάλι στο τετράγωνο. Το είδαμε, έσπασε. Το διαράκι πήγε και πάνω από το 2 και πάνω από το χ. Σημαντική ιδιότητα. Συνεχίζουμε. Συν 2 επί 2 4 επί 5 20, άρα 20 χ συν 5 στη δευτέρα, πόσο μου κάνει? 5 επί 5 δηλαδή 25. Οπότε τελικά έχω χ τετράγωνο μείον 8 χ. Ας μαζέψω λίγο τα νουμεράκια μαζί. Τι έχω? 16 συν 16, έτσι, συν 16 συν 25, έχω μια πρόσθεση δημοτικού. 16 και 25 μας κάνει 41, άρα γράφω συν 41. Συν 2 στη δευτέρα μας κάνει 2 επί 2, δηλαδή 4 χ τετράγωνο, συν 20 χ. Για να μαζέψω λίγο τα όμοια μεταξύ τους, επειδή το αποτέλεσμά μου θέλω να είναι λιγάκι όμορφο, ας μαζέψω τα όμοια. Τι έχω? Χ τετράγωνο. Δεν έχω άλλο χ τετράγωνο. Μάλλον έχω άλλο χ τετράγωνο. Ποιο? Χ τετράγωνο και 4 χ τετράγωνο. Πόσο μου κάνει? Χ τετράγωνο και 4 χ τετράγωνο. Δεν μου κάνει 5 χ τετράγωνο. Ωραία. Πλην 8 χ. Πλην 8 χ. Συν 20 χ. Τι έχω? Ετερόσιμες ποσότητες. Πλην 8 χ. Συν 20 χ. Ετερόσιμα. Στα ετερόσιμα τι κάνω? Αφαίρεση. Αφαίρεση δημοτικού. Από τα 20 βγάζω τα 8. 20 χ. Πλην 8 χ. Πόσο μου κάνει? 12 επί χ. Με τι πρόσημο? Το πρόσημο του μεγαλύτερου αριθμού κατά απόλυτη τιμή. Αφού ο μεγαλύτερος είναι ο 20 σε σχέση με το 8 που είναι το μικρότερο, άρα το 20 έχει μπροστά πρόσημο συν, άρα συν θα μπει και εδώ, συν. Συν 12 χ επομένως. Συν 41. Οπότε, τελικά το αποτέλεσμά μου για την άσκηση 11α, ποιο είναι? 5 χ τετράγωνο και 12 χ και 41. Επόμενο. Χ τετράγωνο μείον 1 και όλο το τετράγωνο μείον χ τετράγωνο μείον 3 επί χ τετράγωνο συν 3. Έχω δηλαδή όλο αυτό εδώ το πράγμα. Πάλι η λογική μου είναι ίδια, δηλαδή κάνω τις πράξεις όπως μου λέει η άσκηση. Πώς τις κάνω? Σύμφωνα με τον κανόνα προτεραιότητας των πράξεων, προηγούνται οι πράξεις μες στην παρένθεση. Προφανώς δεν μπορώ να κάνω εδώ πράξεις μες στην παρένθεση, γιατί είναι το χ. Το χ με εμποδίζει, δεν μπορώ να κάνω κάποια πράξη αφού είναι χ. Δεν είναι 5, 7, 8, δεν είναι κάποιος αριθμός να πω ότι έχω ένα στάνταρ αριθμό, άρα θα κάνω πράξη. Έχω χ, άρα δεν μπορώ να κάνω πράξεις μες στην παρένθεση. Επόμενο. Προηγούνται οι δυνάμεις, άρα πρέπει να κάνω αυτή τη δύναμη, αυτή τη δύναμη. Δεν έχω δύναμη εδώ, είναι μια απλή ποσότητα. Οπότε, τι προηγείται? Προηγείται η δύναμή μου. Πολύ ωραία. Επομένως, ποια ποσότητα είναι αυτή εδώ πέρα? Είναι χ τετράγωνο μείον 1 στο τετράγωνο, δηλαδή δεν είναι στη μορφή κάτι. Να αλλάξουμε λίγο χρώμα. Δεν είναι επομένως στη μορφή κάτι πλην κάτι άλλο και όλο στο τετράγωνο, όπου το κάτι, δηλαδή το α, είναι το χ τετράγωνο και το κάτι άλλο, δηλαδή αυτό εδώ το β, είναι το 1. Εντάξει. Οπότε η ταυτότητά μου πώς είναι? Δεν είναι α τετράγωνο μείον 2 φορές το αβ συν β στο τετράγωνο. Πολύ ωραία. Με βάση λοιπόν αυτή εδώ την ταυτότητα θα χειριστώ αυτή εδώ την ποσότητα. Κάναμε και ομοιοκαταληξία. Ταυτότητα, ποσότητα. Ίσον. Επομένως τι έχουμε? Αν εγώ τώρα γράψω
αυτή εδώ την ποσότητα. Χ τετράγωνο μείον 1 και όλο στο τετράγωνο. Αυτή εδώ. Άμα τη γράψω σύμφωνα με την παραπάνω ταυτότητα, τι θα έχω? Α τετράγωνο. Δηλαδή, το Χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε αυτό. Πλην 2 επί το Α μου, που είναι το Χ τετράγωνο, επί το Β που είναι 1, συν, πάμε να φτιάξουμε και αυτό, Β στο τετράγωνο, δηλαδή 1 στο τετράγωνο. Όχι ίσον, όχι ίσον, δεν τέλειωσα. Τι έφτιαξα? Έφτιαξα μόνο αυτό. Αυτό εδώ τι θα γίνει? Για πάμε. Μείον. Αυτός εδώ ο όρος μου είναι ένας πολλαπλασιασμός. Όχι όμως οποιοσδήποτε πολλαπλασιασμός. Για να το κοιτάξουμε λίγο προσεκτικά. Τι έχω? Έχω κάτι μείον κάτι επί κάτι συν κάτι. Μήπως είναι και αυτό μια ταυτότητα? Για να το θυμηθούμε. Κάτι μείον κάτι επί κάτι συν κάτι. Που αυτό ξέρω ότι είναι ισοδύναμο με α τετράγωνο μείον β τετράγωνο. Η γνωστή ταυτότητα διαφοράς τετραγώνων. Όπου αυτό εδώ είναι μια ποσότητα, δηλαδή και καλά είναι το α και αυτό είναι το β. Άρα αντίστοιχα πώς θα γίνει με βάση αυτή εδώ την ταυτότητα, αυτή εδώ η ποσότητα? Δεν θα γίνει α τετράγωνο, δηλαδή τι έχω? Συνεχίζω από κάτω, πλην, το συνεχίζω από κάτω το πλην, τι έχω? Παρένθεση και αντί για αυτή εδώ την ποσότητα, εγώ θα γράψω την ισοδύναμή της αυτήν. Α τετράγωνο, δηλαδή τι θα γράψω? Χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Μείον β τετράγωνο, δηλαδή το β είναι το 3, άρα 3 στο τετράγωνο. Αγγείλει, να είναι πιο όμορφο, βάζω μία αγγείλει, όχι παρένθεση, οπότε τι έχω, ίσον. Δεν έκανα τίποτα παιδιά, τι έκανα? Αντί για αυτή εδώ την ποσότητα έγραψα το ισοδύναμό της με βάση αυτή την ταυτότητα και αντί για αυτήν εδώ την ποσότητα έγραψα το ισοδύναμό της με βάση αυτή την ταυτότητα. Απλή παρατηρητικότητα. Βλέπω μία ποσότητα, μου θυμίζει και μία ταυτότητα. Αυτό είναι. Και ουσιαστικά τελειώσαμε γιατί λίγες παραξούλες μείνανε, ίσον. Αυτή εδώ η σχέση, τι είναι? Μία δύναμη χ τετράγωνο υψωμένη σε έναν εκθέτη 2. Δεν έχουμε πει ότι όταν έχω μία δύναμη υψωμένη σε έναν εκθέτη, τι αποτέλεσμα θα μου δώσει? Τη βάση, ποια είναι η βάση μου? Αυτό εδώ, το χ, έτσι. Χ με τι εκθέτη? Αυτούς εδώ τους δύο εκθέτες, 2 επί 2 πολλαπλασιασμένους. 2 επί 2, 4. Επαναλαμβάνω, όταν έχω δύναμη υψωμένη σε έναν εκθέτη, απλά πολλαπλασιάζω εγώ μεταξύ τους αυτούς τους δύο εκθέτες. Δεν κάνω τίποτα τρομερό. Απλές ιδιότητες δυνάμεων. Συνεχίζουμε. Μείον 2. Μείον 2 επί 1, 2. Άρα μείον 2 χ τετράγωνο. Συν 1 στο τετράγωνο, δηλαδή 1 στο τετράγωνο είναι 1 επί 1, δηλαδή 1. Μείον, πάμε τώρα εδώ κάτω, στην αγγείλη. Αγγείλη, χ τετράγωνο και όλο στο τετράγωνο. Είναι πάλι η ιδιότητα που είπαμε, δύναμη υψωμένη σε έναν εκθέτη. Άρα το αποτέλεσμα θα είναι η βάση χ με τους δύο εκθέτες πολλαπλασιασμένους. 2 επί 2, 4. Πλην 3 εις τη δευτέρα μου κάνει 3 επί 3, δηλαδή 9. Άρα αντί για αγγείλη μπορώ να βάλω κατευθείαν παρένθεση. Δεν με πειράζει. Αντί για αγγείλη γράφω κατευθείαν παρένθεση. Απλά για να είναι έτσι πιο όμορφο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χ τετάρτης μείον 2 χ τετράγωνο συν 1. Προσοχή, τι έχω εδώ παιδιά? Έχω πλην, έχω πλην μία παρένθεση.
Όταν το πλην είναι έξω από μια παρένθεση, τι κάνει? Αλλάζει τα πρόσημα των όρων που είναι μέσα στην παρένθεση. Άρα, τι έχω? Μέσα στην παρένθεση έχω χ τετάρτης, θα αλλάξει το πρόσημό του και θα γίνει πλην χ τετάρτης. Μέσα στην παρένθεση τι έχω? Πλην 9, θα αλλάξει το πρόσημό του και θα γίνει συν 9. Οπότε τελικά τι έχω? Χ τετάρτης. Με χ τετάρτης φεύγουν ως αντίθετοι. Επομένως τελικά αυτό που θα έχω θα είναι μείον 2 χ τετράγωνο και τι άλλο? Συν 1. Συν 9, συν 1, συν 9. Πρόσθεση δημοτικού, συν 10. Και τέλειωσε η άσκηση. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.